Θέλουμε αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων μας. Δεν θέλουμε διακοσμητική Frontex. Θέλουμε αποτροπή. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου μιλάει στη μεγάλη συγκέντρωση για το μεταναστευτικό στην πόλη της Μυτιλίνης. Χιλιάδες κάτοικοι από ολόκληρο το νησί συγκεντρώθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο μπροστά σε μια τεράστια ελληνική σημαία, ζητώντας να μεταφερθούν άμεσα οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στην ενδοχώρα και να μην δημιουργηθεί καμία νέα δομή. Μεγάλες κινητοποίησεις διαμαρτυρίας έγιναν και στα άλλα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Στη Σάμο, οι κάτοικοι που συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία στο Βαθύ έστειλαν το μήνυμα ότι τα όρια της αντοχής τους στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί έχουν ξεπεραστεί και ζήτησαν να κλείσει άμεσα το κέντρο υποδοχής στην περιοχή. Με συντριπτική πλειοψηφία βγήκε η νέα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με συντριπτική λοιπόν πλειοψηφία των κομμάτων. Να επιλύσουν εδώ και τώρα το μεγάλο εθνικό θέμα του μεταναστευτικού προσφυγικού. Εντυπωσιακή σε όγκο και παλμό ήταν και η διαμαρτυρία στην κεντρική πλατεία της Χίου. Οι κάτοικοι του νησιού ζήτησαν να ακυρωθεί ο κυβερνητικός σχεδιασμός που προβλέπει τη δημιουργία νέου hot spot. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των κατοίκων στη συγκέντρωση στη Λέρο, με βασικό αίτημα την άμεση απομάκρυνση όλων των προσφύγων και των μεταναστών που βρίσκονται στο νησί. Επιταχύνουμε τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας και τη μεταφορά στην ενδοχώρα όσων λαμβάνουν άσυλο ή ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Χρειάζεται ενότητα, υψηλή αίσθηση ευθύνης και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να αντιμετωπίσουμε ορθολογικά το μεταναστευτικό πρόβλημα. Αύριο οι κινητοποίησεις θα μεταφερθούν στην Αθήνα, όπου οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης θα παραδώσουν ψήφισμα στον Πρωθυπουργό, θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στη Βουλή και θα ζητήσουν συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων.